Πάμε, όχι, να μην περιμένουμε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Περιμένω να μου φέρεις τις φυλάδες που μου έφεσαν την Παρασκευή. Κάτι μου έχεις υποσχεθεί. Τι να σου φέρω? Ο Αεκτζής με που σε πήραμε την Τεσσάρα. Τις φυλάδες θα μου τις φέρεις ποτέ? Τι λέει? Τις φυλάδες. Τις φυλάδες. Άκουρε, άκουρε. Με τις εξάρες που έχω πάει. Α, πώς δεν έχεις φάει? Δεν ξέρεις τι γραμμένα. Κάτσε λίγο. Δεν ξέρεις τι έχεις φάει. Έτσι. Κατά ένα λεπτό. Ναι, θες να τα δεις γραμμένα? Δεν ξέρεις. Ναι, αν δεν ξέρεις. Είναι. Κοίτα πίσω σου να τα. Ρε, κοίτα πίσω σου και θα τα δεις γραμμένα όλα. Υπογεγραμμένα. Υπογεγραμμένα. Ρε, κοίτα πίσω. Άκουρε. Ρε, ένα λεπτό. Εσύ δεν είπες για τις εξάρες που έτρωγες μόνος σου? Και μου το πήρε στα χαρτιά, αυτό ξέρω. Στα χαρτιά. Είναι 30 πόντους η διαφορά. Πάρε και τα χαρτιά, πάρε και μια πεντάρα από μένα. Πάρε και μια πεντάρα από μένα. Άκουρε, βλάκα. Εσύ. Έκανε ο πρόεδρος σου. Νικολαίδης, πες τα. Ο πρόεδρος, όχι, θα του πω το κάπου αλλού. Να καταλάβετε, μια και έχουμε επικοινωνία τις μηνύσεις. Ο πρόεδρος σου πήρε κάπου τηλέφωνο για να παίξουν 4 συγκεκριμένοι διαιτητές με την Παναχαϊκή. Εγώ όμως στην Καλαμαριά έπαιζε ένα παίκτη που δεν έπρεπε να παίξει. Θα σ' αρέσει εγώ τώρα σε έναν αγώνα να παίξω μαζί σου, να έχω ένα παίκτη που να μην πρέπει να παίξει? Δεν θα κάνεις έσταση. Δεν θα κάνεις. Και μία εβδομάδα πριν από αυτόν τον αγώνα της Καλαμαριάς, ο πρόεδρος ο Νικολαίδης είχε πει: αποτύχαμε. Και τον έσωσε αυτό. Στο παραμύθι τον έσωσε. Να έχετε να λέτε μια κουβέντα. Ή μήπως δεν ξέρεις πόσες εξάρες έχεις φάει? Λοιπόν. Και πεντάρα μέσα στο γήπεδο σου έχεις φάει. 1-5. Λοιπόν, άκου. 1-5 μέσα στο γήπεδο σου. Τάκη, τελείωσες με τον υποφαινόμενο, με τον ελόγω. Δεν υπάρχει πουθενά. Ωραία. Άκου, αγόρι μου. Εδώ είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Εσύ φοβήθηκε να παίξει με την Παναχαϊκή. Έτσι. Και προσπαθήσατε να κυρώσετε το παιχνίδι με συμπαιγνία εκεί πέρα που βγήκε ο υπουργός και είπε: εμένα μου πει η αστυνομία, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λέει ο ένας τον άλλον, έτσι. Αφού έχει δοθεί η εντολή από πάνω, πάνω, πάνω. Έτσι, τα ξέρετε τώρα εσείς. Εσείς που τα έχετε κάνει, τα ξέρετε. Έχει δοθεί, Τακούλη μου, η εντολή. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει: εμένα, λέει, δεν το ακύρωσα. Λέει, εγώ, λέει, μου πει η αστυνομία. Που τη αστυνομία είχε πει κάποιο άλλο. Δηλαδή, μεταξύ μα, σαν να είμαστε εμεί οι τρει, και να λέμε: ναι, μου Ποτάκης και τέτοια. Εσύ θα πει έτσι, εγώ θα πω: δέχομαι. Και μετά θα πούμε τι να κάνουμε. Και να λυμμένα τα χέρια. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά για να αποφύγετε την Παραχαϊκή. Έτσι, αγόρι μου. Τι τολμά και παίρνει εδώ πέρα. Σε ξάει, δηλαδή. Λέει, είσαι τόσο βλάκα, δεν είσαι δεξιό. Δεν είμαι άλλο. Εσύ, θέλει να τα βλέπει γραμμένα. Βγάτα μα το κομπιούτερ να μια σημαίνει. Βγάτα μα. Τι να. Γιατί. Εύκολο. Πάπα που πατάς εκεί και βγαίνουν 10 σελίδε, 5 και ξάρε. Ρε τι γραμμένα. Ρε στο κορμί του είναι γραμμένα όλα τώρα. Τι γραμμένα να είναι. Μην ονοματίζει. Πάνω σου είναι γραμμένα, υπογεγραμμένα όλα. Τι δεν θέλω να δει και σε εφημερίδε. Κοίτα πίσω. Να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ προχτές με τον Άκη δεν είπαμε όταν βγήκε στο τηλέφωνο και για τον οπαδό της ΑΕΚ που βγήκε στο ΆΚΑ και έλεγε: σε παρακαλώ, Τάσο, πες να σταματήσουν τα τρία. Αυτή είναι η ομάδα. Αγόρι μου, τι θέλει, τι μανία με τι υπογραφέ τώρα και εσεί που θέλετε. Τέλο πάντων, άσο δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Ακεί, να πούμε κάτι για τι μηνύσει, μια και το είπαμε. Ποιε είναι οι μηνύσει? Αυτά εδώ κάτι έχουμε να γίνει. Την Τετάρτη, αυτό που είπε ότι. Να τα βρείτε, πώ το είπε. Τι να βρείτε, να βρείτε, εισαγγελέα, δεν τα δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε. Θα βγουν όλα τώρα. Ρε, άλλο, τι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε. Εδώ παρουσιάζουν, του έκαλε εισαγγελέα. Ναι, αυτά το μαρινάκι. Άκουρε το μαρινάκι σαν κατήγορο. Και του άλλου σαν κατηγορούμενο. Και τι γράψουν οι εφημερίδες, οι αντικειμενικές. Τους φώναξε ο εισαγγελέας να τα βρούνε. Τι να βρούνε, τι είναι ο εισαγγελέας? Τι είναι ο εισαγγελέας? Η Γεωργία Βασιλιάδου είναι ο κάθε εισαγγελέας, ελάτε εδώ να τα βρούμε. Ηχηθήκαν τα νερά από το πάνω μπαλκόνι και λερώσαν την πουγάδα της Αλληνής και ελάτε να τα βρούμε όλοι εδώ μαζί να πιούμε και ένα καφέ, να σας πω και το φλιτζάνι. Ρε, πού τα πουλάτε αυτά, ρε, τι νομίζετε, σε τι κόσμο νομίζετε απευθύνεστε? Για φυλακή είναι αυτοί που λέτε εσείς που τους φώναξε. Ο ένας είναι κατήγορος και οι άλλοι είναι κατηγορούμενοι. Και είναι κατηγορούμενοι με πραγματικές κατηγορίες. Από πραγματικά και μόλις ασχοληθεί η δικαιοσύνη, έτσι. Γιατί περιμένουμε και εμείς να δούμε. Δεν ασχοληθεί γιατί ο άλλος πήγε να πεθάνει. Έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Κάτσε, ρε. Μόνο για Ολυμπιακό ακούμε. Δεν έχουμε. Άλλες ομάδες, τι παντού. Πήγε να πεθάνει. Τι να πεθάνει, ρε. Παραλίγο να πεθάνει. Έχουν γίνει, τώρα. Έχουν γίνει. Συγγνώμη, όχι, ρε, τάκη, γίνεται. Γιατί χρειάστηκε να γίνει τέταρτη απόπειρα δολοφονίας για να διαφερθεί. Για να ακούσουμε ότι εμείς θέλουμε
όπως έσκυψε, δηλαδή έτσι όπως τα λέγανε για τον Ολυμπιακό, τις συκοφαντίες για μας, κατηγορίες για σας, τα βλέπετε πως σας τα λέω, έτσι ακριβώς ό,τι έχει προκύψει έτσι και από άλλες ομάδες να τα δούμε επιτέλους. Γιατί μόνο το Ολυμπιακό βλέπουμε, γάμο. Και μπαίνουμε και εμείς σε σκέψεις πονηρές, μήπως υπάρχει καμιά ανισονομία ή πως υπάρχει κάποιο άλλο τα χέρι που υποδεικνύει. Δεν ξέρουμε, μόνο το Ολυμπιακό. Και δηλαδή να είναι ο Ολυμπιακός ο μόνος νοικοκύρης, ο μόνος που πληρώνει. Και να είμαστε και κερατάδες και δαγμένοι και να βγαίνουν οι κατήγοροι, δηλαδή να μας κατηγορούν ποιοι. Ξέρω εγώ και είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Πάμε σε γράμμα.